δημόσια. Μας εξεκκλησίασαν. Δεν εξεκκλησιάσανε κανένα. Είστε όσοι σκέφτεστε έτσι, εκτός εκκλησίας, είτε εμείς ακυρίσουμε ή όχι. Ο πρωτεργάτης των διαλόγων του Οικουμενισμού Άγιος Περγάμου θέτει μια βόμβα εναντίον της Συνόδου, είναι το κείμενο που δημοσιεύθηκε στον Ορθόδοξο Τύπο. Το έλεγα και στον διευθύνοντα τον Ορθόδοξο Τύπο, εκλεκτό συνάδελφο, ότι δεν θα έπρεπε να σπεύσουμε να το δημοσιεύσουμε. Είναι από ένα άρθρο του εις την θεολογία δημοσιευόμενο. Διότι δεν ξέρουμε πού κατευθύνεται. Κρίνω εκ των έργων σου, λέει και στην Αγία Γραφή. Εκ των έργων σου κρίνωσε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση του Αγίου Περγάμου, με όλο το σεβασμό, επίσκοπος είναι, δεν με πείθει. Και επομένως δεν μπορώ να τον δικαιώσω στα όσα κάνει. Μακάρι, πέφτω γονιπετής και παρακαλώ το Θεό, αυτά που λέγει σε αυτό το άρθρο, να τα ομολογήσει και στη σύνοδο που ετοιμάζεται. Θα του φιλήσουμε τα πόδια. Εάν όμως η συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο αποτελεί άρνηση στο σύμβολο της πίστεως και προσκύνηση του Αντιχρίστου. Καλά, αυτή είναι διαπίστωση που κανείς δεν αμφιβάλλει. Και δεν είναι μόνο η συμμετοχή. Ξέρετε, είναι η συντάφτιση με τους μετέχοντες. Άλλο είναι το κήρυγμα, γιατί και εμείς ως ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ο οικονόμος, ο Κωνσταντίνος, είχε απέναντί του τον Τίσσερντορ, αλληλογραφούσαν και λοιπά, αλλά δεν του είπε ότι ως προτεστάντης είσαι στον παράδεισο, είσαι σωσμένος. Διατηρούσε τις αποστάσεις, διότι στο κάτω-κάτω η πίστη δεν είναι δική μας. Το λέγω συνεχώς, επιτρέψτε μου, έχω δικαίωμα στα γεράματά μου να πω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Λέγω στην κρίση, ο Κύριος θα μου πει, βρε Παπαγιώργη, πολλές φορές ήσουν απατεώνας, πολλές φορές άδικος, πολλές φορές μη ορθόδοξος. Τι πίστη μου, τι την πείραξες. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι η κρίση. Θίγοντας την πίστη είναι θίγουμε και βλασφημούμε και καταπατούμε τον ίδιο Ιησού Χριστό. Εκτός και αν οι οικουμενιστές έχω άλλον Χριστό. Λοιπόν, είναι κάποια ερωτήματα τα οποία εάν χάσανε την ιεροσύνη και λοιπά, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για αυτά τα θέματα εδώ. Άλλο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι αυτό που γράφεται στον τίτλο. Ιδιωτικά είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε όποιον θέλει. Όσες Μητροπόλεις δεν συμμετέχουν στην ημερίδα, συμπεραίνουμε ότι αντιτάσσονται. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την δύναμη να προχωρούν μπροστά και να αναλαμβάνουν τον αρμόζοντα και επιβεβλημένον εις τον επίσκοπο ηγετικό ρόλο και άλλοι οι οποίοι για διαφόρους λόγους διστάζουν. Μην ξεχνάτε, ο καθένας σε βλέπει όπως αυτός θέλει. Είναι το Vorverständnis που λένε οι Γερμανοί, έχει μέσα του το δικό του κριτήριο. Επομένως, δεν θα πω ότι δεν συμμετέχουν. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς λένε δόξα τω Θεώ, Τσελεγκίδη, συνέχιζε να τα λες αυτά που λες. Τελειώνει. Πώς θεωρείται κατά μία γνώμη του ο Παπαγιώργης μίλησε για ψευδένωση. Η ανομενωμένη από τις επικειμένης συνόδου του Ιωνίου είναι ψευδένωσης. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει κάποια αμφιβολία για τον δικό μας αγώνα, που δεν είναι δικός μας, είναι αγώνας των Αγίων μας. Εμείς ταπεινά ακολουθούμε τα ίχνη ή προσπαθούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι ψευδένωσης. Αφήστε να δούμε τις αποφάσεις της συνόδου και τότε θα καταλάβουμε αν είναι ψευδένωσης ή όχι. Αυτή η παράγραφος για την στάση μας απέναντι στους ετεροδόξους κλπ. Είναι το μεγάλο έγκλημα. Ας περιμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας και τότε μιλούμε, μου γράφουν συνεχώς για αποτυχήσεις κλπ. Κοιτάξτε στους παλαιοεορτολογίτες, το λέω παλαιοεορτολογίτες, αδελφοί μας είναι. Τους θεωρώ ορθοδόξους, εκτός και αν κάποιοι αποδεικνύονται ότι δεν είναι ορθόδοξοι. Έχουμε 24 αρχιεπισκόπους, δεν είναι ένας και δύο. Το έλεγα σε έναν επίσκοπο που μας θυμάμαι την παρουσία του, και σπίτι του είναι. Και του είπα, ενωθείτε μεταξύ σας για να ξέρουμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Μου λένε, έλα στη μία ομάδα. Λέω, μα θα είμαι καθυρημένος ή αφορισμένος από την άλλη ομάδα. Επομένως, συμβαδίζουμε σε ένα κοινό σημείο. Λέμε στους ηγουμένους όλων αυτών των κινήσεων και προσπαθειών, ούτε ξεστήσει. Θα έρθει η ώρα που θα μας κόψουν το κεφάλι σαν τον πρόδρομο, αλλά και θα τιμηθούμε όπως ο πρόδρομος ο Ιωάννης.
Παρακαλώ τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση να απαντήσει συνοπτικά, όσο μπορεί να απαντήσει συνοπτικά, έτσι. Υπάρχουν δύο ομάδες ερωτήσεων. Δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις στην κάθε μία ξεχωριστά, διότι και ο χρόνος έχει περάσει. Μία-δύο ερωτήσεις έχουν σχέση με αυτό που είπα και ευχαριστώ που μου δίνετε ευκαιρία να το διευκρινίσω. Γι' αυτό που είπα ότι αν οι επίσκοποι της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος όλοι αποδεχθούν τη Σύνοδο, θα πάμε στην Ουκρανία. Και αυτό ενόχλησε μερικούς και τον πατέρα από εκεί. Αλλά επειδή είναι δίπλα σας η κυρία Μαντουβάλου, Πάτερ, πέστε να σας πει ότι υπάρχει και ένα σχήμα που λέγεται καθυπερβολή. Λοιπόν, αυτό λέγεται καθυπερβολή και είπα εδώ στον Άγιο Ναυπάκτου ότι ο λόγος για το οποίο το είπα αυτό είναι να ευαισθητοποιηθούν οι επίσκοποί μας. Ότι για κοιτάξτε, δεν ισχύει βέβαια αυτό που μου γράφει κάποιος άλλος για το θέμα, ότι γνωρίζετε, Πάτερ Θεόδωρε, κανέναν ο οποίος να έφυγε από την επαρχία του και να πήγε αλλού επειδή στην επαρχία του ήταν αίρεση. Γνωρίζω πάρα πολλούς. Τι έκανε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής? Δεν έφυγε από την μονοφιλητική Κωνσταντινούπολη και πήγε στην Ορθόδοξη Ρώμη? Δεν έκανε του κόσμου οικονομάχοι που έφευγαν από την οικονομαχία και πήγαιναν στη Νότιο Ιταλία και ενίσχυσαν εκεί το ρεύμα της Μεγάλης Ελλάδος? Δηλαδή, αν καταληφθεί μια περιοχή από αίρεση και ορισμένοι δεν νιώθουν μέσα στην αίρεση να ζουν καλά και δεν έχουν να μνημονεύσουν τον Ορθόδοξο Επίσκοπο, θα τους καταδικάσουμε επειδή αναπαύονται να πάνε κάπου αλλού όπου υπάρχει Ορθοδοξία? Αυτό λοιπόν ελέγχεται κατά υπερβολή. Είπα κάτι παρόμοιο στη Μολδαβία. Όταν βρέθηκα στη Μολδαβία, και ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ τους Ορθοδόξους Μολδαβούς, είχε ψηφιστεί τότε το επέσχυντο νομοσχέδιο για το σύμφωνο ομοφιλοφιλίας. Και μόλις πήγα στη Μολδαβία, όλοι εκεί, όλοι οι επίσκοποι μου λένε: μα τι πάθατε στην Ελλάδα? Ψηφίσατε αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο? Σας έχουμε για δασκάλους, για υπόδειγμα, πώς το κάνατε αυτό? Και λέω: δυστυχώς έγινε και αυτό. Και είπα: πώς είπατε? Το ξέρω, πάτερ μου, το ξέρω. Και είπα και εκεί καθ' υπερβολή: κρατήστε εσείς εδώ καλά, κρατήστε εσείς εδώ καλά, και θα έρθουμε στη Μολδαβία όλοι. Και ένας δημοσιογράφος όπως και εσείς, πάτερ, πίστεψε το καθ' υπερβολή σχήμα. Και όταν τελείωσε η συνέντευξη, μου λέει ότι όντως, πάτερ, θα έρθετε στην Μολδαβία. Το λέω καθ' υπερβολή. Δεν θα νιώθουμε άνετα να μην έχουμε Ορθοδόξους επισκόπους. Το κλείνω το θέμα αυτό. Το θέμα του ημερολογιακού, χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για το ημερολογιακό. Υπάρχουν 20 ερωτήσεις, δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, των οποίων η θεματική είναι διπλή. Υπάρχουν πολλοί και ανάμεσά τους πολλοί αδελφοί του παλιού ημερολογίου, και να διευκρινίσω ότι εγώ απέφυγα να μιλήσω για σχίσμα. Κάποιος μου λέει εδώ, παλαιοημερολογίτης, είπατε για σχίσμα. Δεν είπα για σχίσμα. Απέφυγα να μιλήσω για σχίσμα, διότι πρέπει πλέον να πάρουμε τον δρόμο της ενότητος και της ενοποιήσεως και να αποφεύγουμε τις προκλήσεις και να προσέχουμε στις συστάσεις μας. Και ποια είναι η προβληματική? Πάτερ Θεόδωρε, έκαναν καλά αυτοί οι οποίοι μετά την ημερολογιακή μεταρρύθμιση αποτυχίστηκαν ή δεν έκαναν καλά? Υπάρχει και η άλλη απάντηση. Εκείνοι που δεν αποτυχίστηκαν και εξακολούθησαν να κρατούν το παλαιό ημερολόγιο. Το Άγιον Όρος, η Εκκλησία της Ρωσίας, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Αυτοί δεν έκαναν καλά. Και με τους οποίους είμαστε σε ενότητα. Και το Άγιον Όρος και η Εκκλησία της Σερβίας κτλ. Υπάρχει διπλή προοπτική του θέματος. Αν είχα τον χρόνο να διαβάσω ολόκληρη την εισήγησή μου, από τις 23 σελίδες της Ιγιών διάβασα μόνο τις 6. Έχω παραδείγματα μέσα γεροντάδων, οι οποίοι δίνουν απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Ότι το ημερολόγιο εθεωρείται από τους Αγίους, ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος κρατούσε το παλιό ημερολόγιο πολλά χρόνια. Και όταν είδε ότι παγιώνεται αυτή η κατάσταση και ότι από την άλλη πλευρά, όπως γράφει, υπάρχουν μέσα στην εισήγησή μου, υπήρξαν ορισμένες υπερβολές, το ίδιο και ο γέροντας Γαβρίλη Διονυσιάκης. Πρέπει λοιπόν και από τις πλευράς των παλαιοημερολογητών και από τις πλευράς της δικής μας να γίνει μία αυτοσυγκράτηση και μία αυτοκριτική για τα λάθη που έγιναν και από τις δύο πλευρές. Αυτό που αναγνωρίζω εγώ με κάθε δύναμη είναι ότι η ημερολογιακή μεταρρύθμιση ήταν λάθος. Και ήταν λάθος διότι δεν έγινε με πανορθόδοξη απόφαση. Κανένας δεν μπορεί αυτό να το μην το αναγνωρίσει. Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος,
ο οποίος έγραψε μια τεράστια διδακτορική διατριβή και φαίνεται πως κλείνει προς την πλευρά υποστηρίξεως του νέου ημερολογίου. Δεν έχει πολύ κατανόηση για τις θέσεις των πανεμερολογητών. Αναγνωρίζει στη διατριβή του πως η ημερολογιακή μεταρρύθμιση ήταν λάθος, γιατί δεν ελήφθημε πανορθόδοξη απόφαση. Γι' αυτό περιμέναμε από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο τώρα με μια πανορθόδοξη απόφαση να λύσει το θέμα αυτό. Και εκεί θα πρέπει να πιέσουμε. Και να σας πω και κάτι εσωτερικό, προσωπικό, και τελειώνω με αυτό, Άγιον Αυπάκτο. Όταν ήμουν αφηρητής της θεολογίας, υποστάς καθ' όλη την παιδεία μου την νεοημερολογητική προπαγάνδα. Προπαγάνδα νεοημερολογητική. Ήρθε κάποια φορά η γιαγιά μου από τη Θάσο, στη Θάσο γεννήθηκα, αλλά ο πατέρας μου ιερεύς μετακόμισε στην Κομωτινή, στη Μητρόπολη Μαρονίας. Ήρθε κάποια φορά η γιαγιά μου από τη Θάσο, όπου εκεί στην ενορία της Θάσου, της ποταμιάς της Θάσου, όπου γεννήθηκα, ή της Παναγίας, υπάρχει ακόμη μέχρι σήμερα παλαιομερολογητική εκκλησία. Όταν λοιπόν ήρθε στο χωριό μου, φοιτητής θεολογίας εγώ, η γιαγιά μου, εγώ πήγα να της κάνω προπαγάνδα νεοημερολογητική. Και της λέω, καλά λέω γιαγιά τώρα, όλοι αλλάξανε και τα λοιπά, εσείς τι κάθεστε τώρα παλιό με το παλιό ημερολόγιο. Και με αφόπλησε η καημένη, τι να πω, θεολογικό επιχείρημα. Λέει, παιδάκι μου, εμείς δεν αλλάξαμε, εσείς αλλάξατε. Τι να της πω, τι θεολογικό, να της πω για τον χρόνο που μου λέει κάποιος, ο χρόνος λέει είναι δόγμα. Ασφαλώς δεν είναι δόγμα ο χρόνος. Αλλά και η απόφαση που σκανδάλισε και έσκησε την Εκκλησία ήταν σωστή απόφαση. Μου βάλει κάποιο ερώτημα αν ο ημερολογίου της είναι δόγμα ο χρόνος και πρέπει να μιλάμε για τον δόγμα για τις 13 ημέρες τώρα. Γι' αυτό και από τις δύο πλευρές, και από τους του παλαιού και από τους του νέου ημερολογίου, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια συνεννοήσεως και ο Θεός, σε περίπτωση που αποτύχουν όλες αυτές οι οικουμενιστικές προσπάθειες, θα μας δείξει τον δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Παρακαλώ να απαντήσει και εκείνο συνοπτικά, σύντομα. Μόνο δύο λεπτά αποκλεί. Φωνάζω. Μας κλείνουν από το... Ναι. Πρέπει να φύγουμε, γι' αυτό ίσως. Το ερώτημα είναι, την εποχή διενέργειας των Οικουμενικών Συνόδων πιστεύετε ότι προσήλθαν όλοι οι επίσκοποι? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι επιστήμονα. Το τι πιστεύω δεν έχει καμία σημασία για εσάς. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθα να σας πω τι κείτε. Δηλαδή, αν διάβασα τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, να σας πω τι κείτε, γιατί όχι τι πιστεύω. Δεν είναι θέμα πίστεως, δηλαδή, αυτό το θέμα. Προκύπτει το εξής απλό πράγμα από τη μελέτη των πρακτικών των Οικουμενικών Συνόδων. Την σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων την κάνει ο αυτοκράτορας. Μιλάμε για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εντάξει, είναι σαφές. Από τα διατάγματα τα οποία έστειλε, είναι επίσης σαφές ότι είναι προς όλους τους επισκόπους. Ήρθαν, λέει, όλοι και τα λοιπά. Φυσικά και δεν ήρθαν όλοι. Οι αποστάσεις και τα λοιπά, αρρώστιες, γεράματα και τα λοιπά. Ναι όμως, λέει, υπέγραψαν τα πρακτικά αυτοί, και βέβαια τα υπέγραψαν. Δια των αντιπροσώπων τους, δια των επιστολών τους και τα λοιπά. Οπότε δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας τέτοιας. Το άλλο ερώτημα το οποίο είναι σημαντικό, γίνεται η απόφαση μιας πανορθοδόξου συνόδου να πάρθει με πλειοψηφία. Κοιτάξτε να δείτε. Οι σύνοδοι, από ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα, καταλάβατε παγίως ότι γίνονταν οι πανορθόδοξοι, δηλαδή οι οικουμενικές, για θέματα πίστεως. Στα θέματα πίστεως δεν έχουμε επιλογές. Είναι σαν τις εντολές. Είναι σαν να ρωτάει κανείς στις εντολές του Χριστού, μπορούμε να κάνουμε επιλογή? Εντολή με διαταγή. Δεν κάνεις επιλογή, δεν έχεις δικαίωμα επιλογής αν θέλεις να μείνεις στο σώμα. Λοιπόν, επομένως, όταν πρόκειται για θέματα πίστεως, δεν μπορεί να υπάρχει μειοψηφία. Όποιος μειοψηφεί, το έγραψα και στην επιστολή μου αυτό το πράγμα για όσο το διάβασα, πρέπει να καταδικαστεί. Πρέπει να καταδικαστεί ως αιρετικός, να κληθεί, να υποστηρίξει τις απόψεις του κτλ. Και αν δεν πιστεί ή δεν θέλει να πιστεί, πρέπει να καταδικαστεί. Γι' αυτό είναι προβληματική αυτή η σύνοδος που πρόκειται να γίνει, γιατί όλος περιέργως μιλά για πλειοψηφία των τοπικών εκκλησιών, τη στιγμή κατά την οποία πλειοψηφία την παίρνει ο πρώτος, πρωτοφανές πράγμα, και έχει μία ψήφο. Ποιο?
Των πλειώνων λέει. Ποιον πλειώνων? Δηλαδή αν οι πλείωνες είναι αιρετικοί και ένας εξ αυτών είναι ο ορθοδόξος ας πούμε εκφραζόμενος, σημαίνει ότι μπορεί να παραγνωριστεί? Όχι φυσικά, γιατί η μία ψήφος αυτού του ανθρώπου είναι ψήφος αληθείας και η αλήθεια είναι πλειοψηφική στην Εκκλησία. Δεν βρίσκεται η αλήθεια της Εκκλησίας στην πλειοψηφία. Υπάρχουν όμως θέματα τα οποία δεν είναι υφής δογματικής. Σε αυτά δίνει πολύ, θέλει να προσέξει κανείς όταν ακούει αυτά τα πράγματα, να ανατρέξει. Αν έχει πνευματικό ενδιαφέρον, είδατε το πνευματικό ενδιαφέρον του Ναθαναήλ που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο κτλ. Μελετούσε τις γραφές. Λέει να πάμε εμείς να δούμε τι λέει αυτός ο έκτος κανόνας. Μιλάει για πράγματα της διαφωνίας, δηλαδή με αυτό κλείνω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μιλάει για μια διαφωνία που έχουν δύο ή τρεις, όχι επί της κανονικότητας της αποφάσεως κτλ. Διαιτία διηδίαν εριστικότητα για ίδιον πράγμα, ας πούμε, και λέει εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η ψήφος των πολλών. Αλλά φυσικά όχι για θέμα πίστεως. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πεις εγώ μειοψηφώ, δεν έγινε τίποτα, και αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να γίνεται σύγκληση πανορθοδόξου συνόδου και να λέει μέσα ρητός ο κανονισμός λειτουργίας της συνόδου ότι είναι θέμα της τοπικής εκκλησίας να το επιλύσει, μα εδώ είναι το μείζον. Να το επιλύσει πώς? Διαφωνούν, παραμένουν στην διαφωνία αυτή. Και τι θα γίνει μέσα στην εκκλησία? Θα υπάρχουν διάφορες απόψεις κτλ. Αφού είναι πανορθόδοξοι, είναι να το επιληφθεί. Γιατί δεν θέλει να το επιληφθεί? Δηλαδή υπάρχει τέτοια σωρία αντικανονικότητας και ελλείμματος συνοδικότητας και κυρίως ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας, που ειλικρινά σκέφτομαι καμιά φορά ευτυχώς που δεν είμαι επίσκοπος, δηλαδή. Συγγνώμη. Αντιλαμβάνομαι την δυσκολία, αντιλαμβάνομαι την θέση του Αγίου Πειραιός. Τώρα δεν θέλω να σας το πω δημοσία με ποιανού θέση συντάσσομαι. Καταλαβαίνω όμως ένα πράγμα ως μήνυμα που μας ενδιαφέρει. Είναι έμπονη αυτή η παραμονή ή η μη παραμονή σε μια τέτοια σύνοδο. Να παραμείνει σε κάτι το οποίο είναι τόσο αιώλο και τόσο παράνομο. Το άλλο είναι αν εμείς κάνουμε στην άκρη κάθε φορά και αφήνουμε τους επιτηδίους αυτούς, θα λένε αυτοί ό,τι θέλουν και εφόσον έχει την πλειοψηφία. Και ένας άμα είναι, και συγγνώμη για το χτύπημα του τραπεζιού, και ένας αν είναι και πει το ορθό, αυτό θα κυριαρχήσει στην Εκκλησία. Γιατί η αλήθεια είναι πλειοψηφική. Δεν παίρνω θέση, σας λέω, αλλά είναι έντονη η θέση του επιχώρου. Ευχαριστώ. Νομίζω είμαστε στο τέλος της δεύτερης συνεδρίας. Εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Σας υποσχέθηκα από την αρχή μου, έχω κάνει μια ερώτηση και επειδή προείδρευσα τις συνεδρίες πρέπει να απαντήσω. Μου λένε ότι αν αλλάξουν τα κείμενα στα σημεία που ζητάτε, θα την τεχθείτε ως Οικουμενική Σύνοδο. Απλώς θέλω να σας πω 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ζυμώσεις. Δηλαδή δεν τελειώνουν τα θέματα. Καλά θα ήταν όταν έφτασε τα κείμενα μέχρι εδώ να είχαν διορθωθεί. Αλλά τώρα έχουμε συγκεκριμένα κείμενα. Το να υπάρχουν μερικοί που να λένε διάφορα έτσι θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι πρέπει να δουλέψουμε πάνω στα κείμενα. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι να περάσουν τα κείμενα όσα έχουν τα κείμενα από την πλευρά της Εκκλησίας, εννοώ. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να γίνουν διορθώσεις σε μερικά σημεία τα οποία πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Και υπάρχει άλλη δυνατότητα που λέει ότι απορρίπτουμε τελείως τα κείμενα γιατί δεν γίνονται διορθώσεις. Δεν είναι απλώς θέμα εκφράσεων. Νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει προβληματική μέσα στους ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμείς να έχουμε γνώση των θεμάτων και να τα μελετούμε με φόβο Θεού και σεβασμό προς την αλήθεια, αλλά και ο πιστός λαός θα πρέπει να προσεύχεται αυτή την περίοδο για τους ιεράρχες που είμαστε μέσα στα συνοδικά όργανα, ώστε στη σύνοδο της ιεραρχίας που θα γίνει μετά το Πάσχα να εκφραστούν σωστές ορθόδοξες απόψεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή η σύναξη που γίνεται εδώ είναι και ενημερωτική σύναξη, και θέλω να συγχαρώ τον Άγιο Πειραιός, αλλά συγχρόνως είναι και σύναξη προβληματισμού. Το ένα αυτό. Το δεύτερο, εάν θα περάσουν τα κείμενα αυτά, αν θα τη θεωρήσουμε ως Οικουμενική Σύνοδο. Είναι ένα θέμα, ποια είναι η ταυτότητα και η αυτοσυνειδησία αυτής της Συνόδου.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και εγώ τουλάχιστον θεωρώ, το έχω γράψει και οι άλλοι αρχιερείς εδώ και οι άλλοι καθηγητές, ότι εξαρτάται τι είναι ως διάδοχος είναι αυτή η σύνοδος. Αν αυτή η σύνοδος θεωρηθεί με τις αποφάσεις της ως διάδοχος της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και παρακάμπτεται η 8η Οικουμενική Σύνοδος που μιλάει για το Φιλιόκουβε και παρακάμπτεται η 9η Οικουμενική Σύνοδος του 1351 που θεωρείται ότι είναι και είναι, γιατί υπάρχουν δύο διατριβές. Η μία διατριβή για την 8η Οικουμενική Σύνοδο, ότι είναι όντως 8η Οικουμενική Σύνοδος, γιατί είχε σοβαρά ζητήματα, και η άλλη διατριβή που έγινε στην Αθήνα για την 9η Οικουμενική Σύνοδο του 1351 και τις προηγούμενες, οι οποίες ασχολήθηκαν με δογματικά θέματα και ότι είναι όντως Οικουμενική Σύνοδος. Είναι Αγία και Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος. Λοιπόν, όταν αυτή η σύνοδος που θα συνέλθει θα θεωρηθεί ότι παρακάμπτει αυτές τις συνόδους και τη σύνοδο ακόμη του 1848 των τριών μεγάλων πατριαρχών, τότε φυσικά δεν θα είναι ούτε η σύνοδος ορθόδοξη θα είναι. Αλλά παρεμπιπτόντως να πω, και πρέπει, έχω υποχρέωση να το πω, ότι όταν ο Άγιος Πυριός, ο συνοδικός που ήταν, έθεσε το θέμα να συζητηθεί στην ιεραρχία η 8η και η 9η Οικουμενική Σύνοδος και ανετέθη από τη Σύνοδο η εισήγηση στον Μητροπολίτη Γόρτινος για την 9η, σε μέρα για την 8η Οικουμενική Σύνοδο, και όταν ετέθη το θέμα και είπανε να το αναβάλουμε για την επόμενη συνοδική περίοδο, για την επόμενη Σύνοδο, μόνο 6 Μητροπολίτες υπεστήριξαν ότι πρέπει να διαβαστούν τα κείμενα αυτά, οι εισηγήσεις. Μόνο 6 Μητροπολίτες. Έγινε ψηφοφορία. Και μερικοί καλοί Μητροπολίτες, αγωνιστές κατά άλλα, είπαν να αναβληθεί. Αν θέλετε, έχω και τα ονόματα, δεν θέλω να τα πω. Γιατί, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν μερικοί που κάνουν τον έξυπνο και μιλάνε όταν θέλουν να μιλήσουν ως ομολογητές, και όταν έρχονται στα συνοδικά όργανα εκεί για να πάρουν τις αποφάσεις, εκεί δεν μιλάνε ή δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν τελείωσε με τη συνεδρία αυτή. Το απόγευμα, η απογευματινή συνεδρίαση, οι δύο συνεδριάσεις έχουν πολύ δυνατά και σοβαρά ζητήματα. Μια διακοπή για περαιτέρω προβληματισμό, περίσκεψη και προσευχή. Να είστε καλά. Ώρα 5.30. Επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της ημερίδας στις 5.30 ώρα. Ξεκινάω από το απόσπιο, ήταν 5.30, χάρηκα εσύ. Τον χάρηκα, Γιάννη, να είσαι καλά.